Η συλλογική και κοινωνική ευθύνη, όπως και η αλλαγή συμπεριφορών, απαιτεί οργανωμένες συλλογικές και στοχευμένες πρωτοβουλίες. Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης των εργασιών του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Η πανδημία, πέραν από υγειονομική και κατ' επέκταση ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, είναι πρωτίστως περιβαλλοντική κρίση. Απόρρια της κλιματικής αλλαγής, της καταστροφής της βιοποικιλότητας, της επικράτησης δυστυχώς ενός μοντέλου αναπτυξιακού και ενός τρόπου ζωής ασύμβατου με τις αρχές της αειφορίας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της Κύπρου για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ως εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ανάμεσα σε άλλα, επικυρώσαμε την Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Συμμετέχουμε ενεργά στις ομάδες εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ως της πιο φιλόδοξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχετικά θέματα. Στην ιδρυτική τελετή που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, μίλησαν επίσης ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθηγητής Τζέφρι Σάκς, ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου Κώστας Παπανικόλας και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή.